Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Πες μας πώς αισθάνεσαι για αυτήν. Ευχαριστούμε. Μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη και είναι η τρίτη μας νίκη στον τελευταίο μήνα. Δεύτερη σερή νίκη μετά από την μεγάλη νίκη εξίσου από την ΑΕΛ. Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα ακόμα καλύτερη από την ΑΕΛ. Μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει με πλήρες ρόστερ, με ευρωπαϊκές εμπειρίες, με παίχτες νομίζω και 12 με τρομερή εμπειρία. Εμείς απ' την άλλη είχαμε ετοιμάσει το πλάνο μας, το αγωνιστικό. Τα παιδιά, όπως έχω πει και άλλες φορές, είμαστε λίγοι, 10 νέοι. Χαρακτηρίζω καμιά φορά την ομάδα μας ομάδα νέων. Λοιπόν, έχουν τρομερή θέληση, τρομερή διάθεση. Μαθαίνουν κάθε μέρα στις προπονήσεις, ακούνε. Ακολουθούν το πλάνο και προσπαθούμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Το 100%. Σήμερα, για ακόμη μια φορά, συνεχόμενοι αγωνιστικοί κάναν αυτά που είπαμε και που σχεδιάσαμε. Περιορίσαμε λίγο τους ψηλούς, το ψηλό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ που είναι η δύναμή του. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε επίσης και τα γκάρ του, όπως είναι ο Βασίλης ή ο Γκάρετ, που είναι εξαιρετικοί παίκτες, έμπειροι με δημιουργία και σκοράρισμα. Είχαμε να αντιπεξέλθουμε μεγάλες δυσκολίες, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι 40 λεπτά. Και αν δεις και το σημείο που προσπάθησε το Απόλλωνα να μας πιέσει, και εκεί δείξαμε χαρακτήρα, πράγμα το οποίο δεν είναι σύνηθες σε παιδιά νέα χωρίς πολλές παραστάσεις. Και εκεί τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι ένα σημείο που το τόνισα και εγώ, πως εκεί που πλησιάζει ο Απόλλωνας στο καλάθι, κατάρθωσε η ομάδα σας και πήρατε ξανά διαφορά. Αυτό ακριβώς. Δείξαμε χαρακτήρα, το πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ σημαντικό για να χτίσουμε για το μέλλον. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι, για μας είναι τελικός. Συνεχίζουμε με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Η διοίκηση μας στηρίζει, προσπαθεί για το όσο δυνατόν καλύτερο, με τις δυνατότητες που έχουμε, ξαναλέω. Και βλέπουμε το κάθε παιχνίδι χωριστά. Το έχω πει και από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ομάδα. Προσπαθήσουμε να δίνουμε το 100% και τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχουμε σαν ομάδα, τα συν που έχουμε σαν ομάδα, να τα βγάζουμε στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα θέλουμε πολλή δουλειά για τη συνέχεια, η οποία αναμένεται πάρα πολύ δύσκολη. Είναι το ξεκίνημα δεύτερου γύρου. Και πρέπει τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά από έτσι δύο ή τρεις κολλητές, να διαχειριστούν όλα τα παιδιά μαζί, να τους βοηθήσουν ώστε να διαχειριστούν αυτές τις νίκες για να μπορέσουμε η συνέχεια μας να είναι ανάλογη, αγωνιστικά μιλώντας, και όχι μόνο αν θα κάνουμε νίκες παραπάνω ή όχι, που σίγουρα είναι το ζητούμενο. Συγχαρητήρια και στον κόσμο μας, να πω, που ήρθε και μας στήριξε. Πολύ σημαντικό μια μας την Ομόνοια να έχει τη στήριξη του κόσμου. Δίνει φτερά και στα νέα τα παιδιά. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή.